Σύμφωνα με τον Ευρωκανονισμό 1967 του 2005, απαγορεύονται τα σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή. Προβλέπουν όμως παρέκκληση και το επιτρέπουν, εάν τα αλλιεύματα δεν υπερβαίνουν το 10% βάρους του αλλιεύματος και χρειάζεται διαχειριστικό σχέδιο. Έτσι λοιπόν έγινε το 2017 με διαχειριστικό σχέδιο και χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα παρέκκληση επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σχέδιο παρακολούθησης μέχρι το Μάρτιο του 2020. Η έκθεση και τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης τριετίας που έδωσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, αποδεικνύουν επιστημονικά, τεκμηριωμένα, ότι η λειτουργία της Βιτζότρατας σε επιλεγμένες περιοχές δεν προκαλούν βλάβες στα ιχθυαποθέματα και βεβαίως έχουν και άλλες παρατηρήσεις από τον έλεγχο που κάνανε. Μάλιστα, τέτοιες άδειες παρέκκλησης με βιτζότρατες λειτουργούν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Κροατία, αλλά και σε γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αλβανία, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Αλγερία. Με βάση λοιπόν την έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Γενάρη του 2021 το διαχειριστικό της σχέδιο για να συνεχιστεί η χορήγηση παρέκκλησης για τη λειτουργία της Βιτζότρατας για μια νέα τριετία από το 2021 ως το 2023. Και η Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων και Αλλιευτικών Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε άδεια για να προχωρήσετε στην έκδοση υπουργικής απόφασης. Και έπρεπε να το έχετε κάνει, γιατί η αλλιευτική περίοδος ξεκινάει 1η του Οκτώβρη μέχρι 31 του Μάρτη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι χάσανε την αλλιευτική περίοδο και καταδικάστηκαν από εσάς να μην έχουν εισόδημα, αφού δεν τους απαντάτε, δεν προχωράτε την υπουργική απόφαση. Και δεν είναι αλήθεια ότι έχει απογορευτεί η Βιτζότρατα, αφού δίνεται παρέκκληση σε μια σειρά χωρών που ανέφερα. Σε ό,τι αφορά την εθελοντική απόσυρση με ένα πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2020, δεν στέκει, αφενός γιατί η αποζημίωση είναι ασύμφορη και αφετέρου εσείς το 2021 υποβάλλατε αίτημα για χορήγηση της παρέκκλησης καταθέτοντας διαχειριστικό σχέδιο. Δίκαια λοιπόν είναι σε απόγνωση αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν με τη σημερινή μας επίκαιρη ερώτηση ρωτάμε και ζητάμε ταυτόχρονα γιατί έχει παγώσει η διαδικασία έκδοσης υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση του διαχειριστικού σχεδίου για το αλλιευτικό εργαλείο Γκρίπος. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί άμεσα η εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει, ώστε οι αλλιείς να μπορούν να επιβιώσουν και να υπάρχει έλεγχος, όπως υπήρχε έλεγχος και την προηγούμενη τριετία, των συνεπειών στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για την πρωτολογία σας. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό, αποσχολεί και όλα τους αλλιείς όλων των νησιών. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία συνάδελφε, η αλλία με το εργαλείο Γκρίπος που σύρεται από σκάφος ή Βιτζότρατα ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο με το Βασιλικό Διάταγμα 817 του 1966. Με το Προεδρικό Διάταγμα 553 του 1979, όπως τροποποιήθηκε και με το Προεδρικό Διάταγμα 669 του 80, και ισχύει, απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών αλλιείας για το εργαλείο. Με άλλα λόγια, ήδη από το 1979, πάνω από 40 χρόνια πριν, το ελληνικό κράτος έχει αποφασίσει να μην εκδίδονται νέες άδειες αλλιείας με αυτό το εργαλείο. Επιπλέον τον ανωτέρω, η διενέργεια της αλλιείας με το εργαλείο της Βιτζότρατας διέπεται επίσης από τις Γενικές Διατάξεις και Αρχές του Κανονισμού 1380 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κοινής αλλιευτικής πολιτικής και από τις ειδικές διατάξεις του κανονισμού 1967 του 2006 σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο θάλασσα.
Δηλαδή, η λειτουργία του εν λόγω αλλιευτικού εργαλείου δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μέχρι σήμερα δραστηριοποίηση των αλλιέων με το εργαλείο αυτό γινόταν είτε δοκιμαστικά, είτε κατά παρέκκληση με συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης που το τελευταίο έληξε το Μάρτιο του 2020. Για την επίτευξη της βιώσιμης αλλιείας στη Μεσόγειο, αρχικά η Επιτροπή με τον κανονισμό 1967 θέσπισε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για λόγους προστασίας της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, ο κανονισμός 1380 του 2013 για την κοινή αλλιευτική πολιτική προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλλιείας και έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους Έλληνες αλλιείς πλειοκτήτες επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών που φέρουν το εργαλείο Γρίπος, προτάσσοντας την ανάγκη στήριξης των αλλιείων της Βιτζότρατας και λόγω της λήξης του σχεδίου διαχείρισης και της μη ανανέωσής του, προχώρησε το Σεπτέμβριο 2020 στην επιδότηση συνολικού ύψους 5.750.000 ευρώ σε αλλιείς για την απόσυρση του εργαλείου Γρίπος που σύρεται από σκάφος, με το ύψος του κατά αποκοπή ποσού ενίσχυσης ίσων σημασίας, de minimis, να ορίζεται σε 25.000 ευρώ ανά σκάφος, στο ανώτατο όριο που επιτρέπεται. Για τα αλλιευτικά σκάφη που ενεργοποίησαν άδεια αλλίευσης με βιτζότρατα, έστω και για μία από τις χρονιές, 17, 18, 19 ή 20, ή σε 20.000 ανά σκάφος για αλλιευτικά σκάφη που είχαν, αλλά δεν ανεργοποίησαν τη σχετική άδεια. Δικαιούχοι ήταν οι επαγγελματίες αλλιείς, πλειοκτήτες των σκαφών που φέρουν το εργαλείο Γρίπος σε όλη την επικράτεια, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους και εφόσον δραστηριοποιούνταν τα αίτη που προαναφέρθηκαν. Δόθηκε η δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα εργαλεία τους με νέα εργαλεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα εναπομείναντα αλλιευτικά σκάφη με το εργαλείο Γρίπος έως το τέλος του 2020 ήταν μόλις 138. Ευχαριστώ. Κυρία Μανολάκο, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι επιστημονικά ούτε νομικά τεκμηριωμένα αυτά που λέτε. Λέτε ότι το 1979 αποφασίστηκε να μην δίνονται νέες άδειες λειτουργίας. Πράγματι, οι βιτζότρατες ήταν 900, σήμερα είναι ζήτημα αν έχουν απομείνει 120. Συνεπώς, οι παλιές συνεχίσανε να υπάρχουν. Τώρα και αυτές τις σκοτώνετε χωρίς να ενδιαφέρεστε, μάλιστα βία, χωρίς να ενδιαφέρεστε πώς θα ζήσουν αυτές οι οικογένειες. Λέτε ότι το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μπροστά μου τον κανονισμό το 1967 του 2005 που επικαλείστε. Το άρθρο 13, πράγματι το είπα και στην πρωτομιλία μου, απαγορεύει τέτοια σειρώμενα εργαλεία, όμως το ίδιο άρθρο λέει κατά παρέκκληση, το διαβάζω από τον κανονισμό, κατά παρέκκληση του πρώτου εδαφίου, η χρήση δραγών επιτρέπεται εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή, ανεξαρτήτως βάθος, υπό τον όρο ότι τα αλλιεύματα ειδών, άλλων εκτός των οστρακοειδών, δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού ζώντος βάρους του αλλιεύματος. Αυτό μέσα από τον κανονισμό που εσείς επικαλείστε. Δεύτερον, λέτε ότι ότι προστατεύεται την βιώσιμη βιοποικιλότητα. Η έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, δηλαδή αυτό το ερευνητικό κέντρο, το οποίο είναι εκεί υψηλής ποιότητας και είναι το μοναδικό που έχουμε, δεν το δέχεστε. Τι λέει? Λέει, μέσα από την έκθεση που εσείς δεχτήκατε και καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρετε νέα έγκριση. Λέει, δεν επιτρέπεται για τις βιτζότρατες το ψάρεμα πάνω από θαλάσσια λιβάδια από Σιδόνια, δηλαδή εκεί που πάνε και γεννάνε τα ψάρια. Έγινε παρακολούθηση μέσω του δορυφορικού συστήματος, παρακολούθηση σκαφών για την αναγνώριση και έλεγχο των αλλιευτικών δραστηριοτήτων και θέσεων.
η αλλιευτική προσπάθεια της Βιτζότρατας αντιπροσωπεύει το 1% της συνολικής αλλιευτικής προσπάθειας από όλα τα εργαλεία. Και το κύριο είδος που ψαρεύει είναι η μαρίδα. Τα αποθέματά της βρίσκονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων και το απορριφθέν μέρος αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό, περίπου το 1%. Μιλάω από τα επιστημονικά τεκμηριωμένα, γιατί οι επιστήμονες αυτοί ήταν και τα 3 χρόνια και παρακολουθούσαν, πηγαίνανε μαζί με τους ψαράδες της Βιτζότρατας. Και πού καταλήγουν? Καταλήγουν και λένε, συμπεραίνουμε ότι ένα σχέδιο διαχείρισης Βιτζότρατας μπορεί να υποστηριχτεί και μπορεί να είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Λέω μια μικρή περίληψη από αυτά που εσείς καταθέσατε. Όμως γιατί τους εξαφανίζετε βία και τους καταδικάζετε σε μόνιμο lockdown? Γιατί η απαγόρευση του γρίπου και θα ευνοήσει τις ιχθυοκαλλιέργειες αυτές τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, τις οποίες και χρηματοδοτείται με εκατομμύρια και με το lockdown σε αυτούς δώσατε χρήματα και από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτούς έχετε και περιορισμούς δεν απαιτείτε και ειδικά περιβαλλοντικά σχέδια και διαμαρτυρίες πολλές υπάρχουν, όπως ο Δήμαρχος του Πόρου κλπ. Γιατί, ναι, γιατί θέλετε τη γενίκευση της ιχθυοκαλλιέργειας. Και βεβαίως μετά τις Βιτζότρατες έρχεται η σειρά για τις Μηχανότρατες, το Γρυγρί κλπ. Άρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι τους επιχειρηματίες δεν μας κάνει εντύπωση, τους επιχειρηματίες χρηματοδοτείτε, για αυτούς είναι όλη σας η πολιτική και αποδεικνύεται και, και στην περίπτωση της Βιτζότρατες. Όμως και οι ψαράδες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, να ενωθούν με άλλους αγρότες, κτηνοτρόφους, προκειμένου με τους αγώνες τους να ανατρέψουν αυτή την αντιελευτική πολιτική.